Η επονίδη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για όλα τα εμπερελιστικά παιχνίδια της στην περιοχή. Βλέπουμε ανεκδιήγητες δηλώσεις των Υπουργών του κυρίου Μητσοτάκη και τελικά πως αυτή η προσέγγιση, υποτιθέμενη προσέγγιση φιλίας Ελλάδος-Τουρκίας δεν ήταν τίποτα άλλο από το συγχωροχάρτη για να ενισχυθεί η Τουρκία και πράγματι βρίσκεται ισχυρή στο χάρτη με ελληνικά διαπιστευτήρια. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί, θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό, να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητας αν θέλετε η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερου Έλληνε, σε όλους και περισσότερες Ελληνίδες. Φίλες και φίλοι γεια σας, 5η 22 Φεβρουαρίου σήμερα. Είμαστε εδώ, όπως πάντα, στον αγώνα Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω του ανθρώπου που στηρίζουν το κανάλι, του υποστηρικτέ και του πάτρονε. Αν θέλετε να δείτε πώ μπορείτε και εσεί να γίνετε ένα εξ αυτών, κάτω στην περιγραφή οι λεπτομέρειε. Σα ευχαριστώ. Είστε ο λόγο που το, καλάν... το κανάλι είναι εδώ κάθε μέρα. Θέλω να κάνω μια ε, σύμπτυξη και μια σύνθεση των τελευταίων γεγονότων από δηλώσει Ελλήνων Υπουργών, Ελλήνων τέλο πάντων, και από κινήσει και πράξει τη τουρκική πολιτική ηγεσία για να καταλάβουμε τελικά το έγκλημα αυτή τη κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται ότι Προωθεί, ξέρετε, τα εθνικά συμφέροντα, κάνει tour τώρα, διασύρονται και στην Ινδία οι κυβερνητικοί, αλλά στην ουσία στην πράξη είναι χομπίστε. Κάνουν το χόμπι του. Και ττάξει, πετάνε καμιά ιδέα. Αν, μπορεί κάποιος, αν βρεθεί δίπλα του κι ένα άνθρωπο ο οποίο νοιάζεται για τον ελληνισμό, μπορεί να του πει ρε, εσύ, βάλε και εδώ μια τζίφρα να γίνει κάτι. Καθαρά από χόμπι, ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί, προφανώ και ο Μητσοτάκη, ο κυρίαρχο, ο λετήρα όλων, η μεγάλη μάστιγα, το μεγάλο αυτό άνοσο, Αδιανόητο το ότι το στηρίζουν κάποιοι στη Βουλή, δικαστικοί το στηρίζουν. Αδιανόητο που δεν έχουν κινηθεί διαδικασίε εναντίον του να τον εξαφανίσουν πολιτικά. Αδιανόητο με τεράστιε ευθύνε. Όσοι στηρίζουν αυτή την κατάσταση, αυτό το καθεστώ, δικαστική, στρατιωτική, αστυνομική, πολιτική, όσοι στηρίζουν αυτό το καθεστώ, το νομοποιούν και δεν κάνουν τα πάντα, ό,τι από το χέρι του, για να το ρίξουν και να πάμε σε πολίτημα δημοκρατία μακριά από τη Μητσοτακία είναι άνθρωποι συνένοχοι. Συνεργοί και συνένοχοι. Υπάρχουν ευθύνε εδώ, επειδή κάποιοι με πλησιάζετε και σα λέω μακριά. Φύγετε μακριά μου να μην σα ξέρω, να μην σα βλέπω. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Να πάτε να πολεμήσετε. Να αγωνιστείτε κάτω του καθεστώτο. Δείτε λοιπόν τώρα με αυτού του ανθρώπου, με αυτού του ολετήρε, με αυτού του εφιάλτε. Περί αυτού πρόκειται, το λέω και το εννοώ. Να συνθέσουμε λίγο τι τελευταίε εξελίξει. Να πούμε δύο για την Τουρκία και την Αίγυπτο, αρχικά. Το πρώτο παιχνίδι του Ερντογάν, το οποίο 100% εδώ διαβάζω διαρκώ από ξένα μέσα, αγγλικά, ολλανδικά, αμερικανικά μέσα, ότι αυτέ τι κινήσει τι κάνει ο Ερντογάν, ακούστε φίλε και φίλοι, λόγω τη συ, συμφωνία Μιτσοτάκη και Ερντογάν στην διακήρυξη των Αθηνών. Δηλαδή, με τι πλάτε του ελληνισμού, συνεχίζει ο Ερντογάν να ενδυναμώνεται, να ενισχύει την πυραλιστική Τουρκία με τι πλάτε του Αφιάλτη, που λέγεται αυτό το. Ανίερο κόμμα, το ανουσιούργημα που λέγεται Νουδού, πρέπει να διαγραφεί από τα κατάσταση τη ελληνική ιστορία. Με τι πλάτε του, μα εξηγούν ξένοι αναλυτέ και σχολιαστέ, προχωρεί ο Ερντογάν και ενισχύει την Τουρκία γεωπολιτικά περιφερειακά. Χειροκροτήστε, ψηφίστε με πόδια, μπείτε και εσεί στην κάλυψη, όσοι ψηφίζετε, να του χαίρεστε, αυτό το μόρφωμα μα φέρνει πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Και ξαφνικά πάλι υφιστάμεθα μια γεωπολιτική περικύκλωση. Λοιπόν, ένα σύντομο ιστορικό. Ο Χώστη Μουμπάρακ ήταν πρόεδρο τη Αιγύπτου για δεκαετίε, μετά τη δολοφονία του Άνουαρ Σαντάτ, του προκατόχου του. Ο ίδιο αξιωματικό δικτάτορα ήταν, τύρανο τέλο πάντων. Α το πούμε, μονάρχη, Σε ένα αυταρχικό καθεστώ ήταν του Χώστη Μουμπάρακ. Έγινε η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, την οποία την υποδάβλησαν, μάλλον την υποκίνησαν οι ΙΠΑ, υποδάβλησαν τι εξεγέρσει και τι προσπάθειε του κόσμου. Οι Αμερικανοί τις κατέλαβαν ουσιαστικά και ε, δημιούργησαν αυτή την αστάθεια και αυτόν την, το διαμελισμό κρατών στην Μέση Ανατολή όπως είναι για παράδειγμα η Συρία και η Λιβύη. Στην ε, Αίγυπτο λοιπόν ανέλαβε ο Μοχάμεντ Μόρση, ένας αδελφός μουσουλμάνος του κόμματος, του, μάλλον του Ισλαμικού κινήματος, πανισλαμικό κίνημα είναι η μουσουλμανική αδελφότητα, στο οποίο ανήκει και η Χαμάς και ο ίδιος Ερντογάν, το κόμμα του, το κόμμα και ανάπτυξη. Ο Μόρση λοιπόν ανέλαβε την uh, ηγεσία τη χώρα σαν πρόεδρο για δύο χρόνια. Προσπάθησε να τα κάνει όλα μέσα σε ένα βράδυ, να φέρει η Ισλαμική Επανάσταση, να κάνει ένα αντίστοιχο Ιράν ουσιαστικά στην, uh, στο Κάιρο. Δεν του το επέτρεψαν ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι υπόλοιποι, οι, οι στρατιωτικοί αξιωματικοί μάλλον. Ένα εξ αυτών, ο Σίση, κατάλαβε την εξουσία πάλι πραξικοπηματικό το τρόπο και έτσι έχουμε ένα νέο αυταρχικό ηγέτη. Το 2013 ανέλαβε την ηγεσία. Μετά το πραξικόπημα, όταν δηλαδή έριξε ο Σίση, ο στρατηγό Σίση, τον Μόρση, ο Ερντογάν έδωσε άσυλο σε 20.000 μέλη τη μουσουλμανική αδελφότητα και των οικογενειών του, οι οποίοι φύγαν σοριδών σε μια νύχτα. Γιατί προσπάθησαν ουσιαστικά να, κάνουν, να φέρουν Ισλαμικό δίκαιο, να κάνουν θεοκρατία. Δηλαδή, κέρδισαν τι εκλογέ ο Μόρση, κέρδισε. Δεν έχει δημοκρατία η Αίγυπτο, εν πάση αφού κατέλαβε την εξουσία ο Μόρση, προσπάθησαν να κάνουν ένα, να επιβάλλουν ένα Ισλαμικό, Ισλαμικό κράτο. Αυτά μπορεί να έρθουν και στο μέλλον στη χώρα μα, να είμαστε αντιμέτωποι με τέτοια σενάρια, κρατήστε το. Και επειδή λοιπόν αντέδρασαν οι αξιωματικοί και του πετάξαν έξω, φύγαν 20.000 ε, αδελφοί μουσουλμάνοι, του οποίου του υποθάλπτει ο Ερντογάν. Μάλιστα, ο Ερντογάν τότε αποκαλούσε τον Σisi τύρανο, παράνομο τύρανο, ε, πραξικοπηματία, φετεριστή. Και έλεγε ότι η Αίγυπτος δεν είναι φερέγγια, δεν μπορεί να, μερο, να μεροληπτεί και δεν μπορεί να να προσφέρει τι υπηρεσίε της για την ειρήνη μεταξύ Ισραηλών και Παλαιστινίων στη στην Γάζα. Του απονομιμοποίησε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Είχε φτάσει στο σημείο να υιοθετήσει το, τα σύμβολα τη ε, μουσουλμανική αδελφότητα και συγκεκριμένα τη Ραμπία, ένα σύμβολο με τα τέσσερα δάχτυλα. Δεν πρόκειται να το κάνω εδώ, να του θυμίσω. Ε, το οποίο, όπω έλεγε ο Ερντογάν, συμβολίζει τι ιδέε του ενό έθνου, ενό κράτου, μια σημαία, μια πατρίδα την οποία, προσέξτε, την οποία, τα οποία σύμβολα αυτά τα υιοθέτει ουσιαστικά για να μπαίνει στο μάτι του ΣΥΣΙ και των κυβέρνηση του Καΐρου. Έρχεται λοιπόν η εξέλιξη με τα ενεργειακά. Το Κάιρο δημιουργεί Έχοντα βρει το, κοίτα, το κοίτασμα ΖΟΡ, το μεγαλύτερο στην περιοχή μα κοίταμα φυσικού, φυσικού, αερίου. Το 2019, λοιπόν, το Κάιρο δημιουργεί το φόρουμ ε, του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο περιλάμβανε το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιορδανία, την Παλαιστινιακή Αρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ ως παρατηρητές με την Τουρκία πουθενά αποκλεισμένη. Ήταν η στιγμή που ο ελληνισμός έπρεπε να αξιοποιήσει πλήρως τις συνθήκες Ξεκάθαρα ο Ερντογάν είχε ποντάρει στο λάθος άλογο στην Αίγυπτο και θα έπρεπε κάποιο να κάνει κάτι τον Ιανουάριο του 19 ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι, χαρταετί, οι χαρταετοί, οι χρήσιμε βλακόφατσε, περί αυτού πρόκειται, ή οι χρήσιμοι άνθρωποι των Τούρκων. Η φωνή τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, το έχουμε ξαναπεί. Οι Αιγύπτιοι συνέχισαν να επενδύουν στο φυσικό αέριο, δημιούργησαν μάλιστα και τερματικου σταθμού υγροποίηση φυσικού αερίου, LNG δηλαδή, υγροποιημένο φυσικό αέριο, και. Φαίνεται ότι έχει τη δυναμική, και τη δυναμική να καταστεί ένα κέντρο διαμετακομιστικό κέντρο και ένα κέντρο και εις ροών, υγροποίησης, φυσικού αερίου και πρόθεσής του στην ευρωπαϊκή αγορά. Για όλη την περιοχή, επίσης οι Ισραηλινοί κατέστησαν και αυτοί, διότι και αυτοί αξιοποιούν. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν αξιοποιεί τα κοιτάσματά τη. Γιατί, γιατί τα έχουν, τα έχουν, πουλήσει ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, τα έχουν πουλήσει κρυφά, απλά δεν το ομολογούν, γι' αυτό και δεν καταρτούν. Ε, το θαλάσσιο χορταξικό σχεδιασμό και θα φάμε πρόστιμα από το από το δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα ζητούν οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να δώσουμε ουσιαστικά συντεταγμένε τη ΑΟΣ μα, του θαλάσσιων ζωνών μα. Αυτό προποθέτει ο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν το δίνουμε, γιατί έχουν πουλήσει την ΑΟΣ μα στου Τούρκου και απλά δεν μα το λένε. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν καμία ...καμία δράση, δεν αξιοποιούμε τίποτα. Εδώ λοιπόν οι, οι Ισραηλινοί έχουν δημιουργήσει τι δικέ του δομέ και. Ε, η Αίγυπτος ξεκινάει πλέον να εξάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Τουρκία, έχουν γίνει πελάτες τους Αιγύπτη και ξαφνικά βλέπουμε αυτή την προσέγγιση μεταξύ Ερντογάν και Σίση, συναντήθηκαν στο, στο περιθώριο των G20 στο Νέο Δελχή, τον Ιούλιο είχαν και άλλη προσέγγιση και με τους πρέσβεις τους, αντέλαξαν πρέσβεις και τώρα, ενώ είχε κρατηθεί σε ένα ας πούμε τυπικό επίπεδο η προσέγγιση τους, ξαφνικά βλέπουμε μια τεράστια υποστήριξη από την uh, Τουρκία προς, τον, uh, προς το Σίσι, τεράστια προσέγγιση και υποστήριξη. Είχαμε τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, που αυτό είναι το σημείο μηδέν ουσιαστικά όπως αναδεικνύεται από όλε τις αναλύσεις που κυκλοφορούν στο διεθνή τύπο. Το σημείο μηδέν ήταν η προδοτική διακήρυξη των Αθηνών, για την οποία να χρειαστεί να γράψει και βιβλίο, ίσως να αξίζει. Γιατί ξεκινάει, υπάρχει μια τεράστια εδώ αλυσίδα. Πώ φτάσαμε σε αυτή τη νέα μειοδοσία τη ΝΟΔΟΥ, που δεν ξέρει τίποτα άλλο από μειοδοσία σε αυτό το κόμμα. Φτάσαμε λοιπόν με τον, μετά τη μειοδοσία αυτή να έχουμε τον Φιντάν να λέει ότι θα δώσουμε, λέει, θα δώσουμε μη επανδρομένα drones και τεχνολογία στους Αιγύπτιους και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για αυτήν την συνάντηση μεταξύ Ροντογάν και Σίση υψηλής στρατηγικής συνεργασίας ουσιαστικά. Καταρχάς να πω ότι η Αίγυπτος έχει τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή και χρειάζεται προσέγγιση από κάποιον από την περιοχή. Είναι αφημένη η Αίγυπτος από την ελληνική πλευρά. Αδιαφορούν εδώ οι ελληνόφωνα, τα ελληνόφωνα σακάκια που μας κυβερνούν. Και γιατί είναι κατεστραμμένη η Αίγυπτος, να σας πω δύο παραδείγματα. Καταρχά έχουν τσακιστεί με την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, διότι, ε, ξέρετε, έχει, έχει, πέσει κατακόρυφα η κίνηση από τη διόρυγα του Σουέζ και μάλιστα τα έσοδα των Αιγυπτίων έχουν πέσει 50% φέτο από τα. Από, τα ναύλα, από, τις, από τους φόρους ουσιαστικά, που παίρνανε από τα εισοδήματα που είχαν από τη διόρυγα του Σουέζ κάθε καράβι το οποίο διερχόταν της διόρυγας πλήρωνε στους Αιγύπτιους έχουν πέσει 50% τα έσοδά τους και η οικονομία τους είναι σε πάρα πολύ δινή κατάσταση ήδη ήταν πάρα πολύ δινή κατάσταση της οικονομία της Αιγύπτου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία το οποίο έχει ανε, ανεβάσει τις τιμές λόγω τη επιστημική κρίση. Θυμάστε με τα σιτηρά, είχε ανεβάσει τι τιμέ του φαγητού των τροφίμων στην Αίγυπτο, η οποία κατά βάση βασίζεται στι εισαγωγέ τροφίμων σιτηρών από την Αίγ... από τη Ρωσία και από την Ουκρανία και εισάγουν οι Αιγύπτιοι και επιδοτείται το ψωμί. Είναι τόσο δεινή η κατάσταση τη οικονομία, επιδοτείται το ψωμί η Αίγυπτο για του πιο φτωχού ανθρώπου, πολίτε. Επίση, είναι δύσκολη η κατάσταση διότι επαπειλείται μια εισβολή ουσιαστικά προσφύγων από την Ράφαχ στην Αίγυπτο. Περιμένουν, θα έλεγα από εβδομάδα σε εβδομάδα, οι Ισραηλινοί να εξαπολύσουν την επίθεσή τους και οι Αιγύπτοι περιμένουν τις εισρωές ανθρώπων. Φαίνεται από, από δορυφόρου, από εικόνες, ότι ετοιμάζουν συγκεκριμένες άμυνες οι Αιγυπτιακές Αρχές στα σύνορα με τη Ράφαχ για να σταματήσουν αυτή την εισρωή προσφύγων στην Χερσόνσο του Σινά, εντός δηλαδή της Αιγύπτου έχουν φτιάξει τείχη, έχουν φτιάξει φράχτε, συνεχίζονται οι. Συνεχίζεται η άμυνα ε, Ναι, έχει φτιαχτεί ένας τείχος από τσιμέντα αυτή τη στιγμή Ο οποίος ε, φιλοδοξούν να σταματήσει την εισβολή Διότι δεν θέλουν όχι μόνο να μην μπουν οι πρόσφυγες Αλλά λόγω της κατάστασης που και οι ίδιοι οι μαχητές της Χαμάς έχουν αναγκαστεί να Έχουν έρθει με την πλάτη στον τοίχο και πρέπει να βρουν τρόπους να διαφύγουν ε, Έχουν ήδη παρατηρήσει οι Αιγύπτιοι την παράνομη διακίνηση λαθρεμπορία όπλων και ένοπλων ομάδων από το Σινά ουσιαστικά. Άρα έχουν αυτή την κατάσταση στην ώρα του, έχουν αυτή τη δινή οικονομική κατάσταση που ούτω ή άλλω υπήρχε λόγω του Ουκρανικού, επιδεινώθηκε με την κρίση στο Σουέ στην Ερυθρά Θάλασσα. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν προσπαθούν να βρουν εταίρου. Και η Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Είναι ανύπαρκτη έτσι κι αλλιώ η πολιτική μα, αλλά η χώρα μα φαντάζει ανύπαρκτη λόγω των ανύπαρκτων που έχουμε επιτρέψει να και δεν έχουμε κάνει τα πάντα για να του καταρρύψουμε. Μόνο για κατάρρυψη είναι. Εδώ λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες, ο Ερντογάν και ο, ε, ο Σίση. Βέβαια να πω ότι υπάρχουν έτσι κι αλλιώ διεξάγονται επιπλέον ουσιαστικέ συναντήσει σε άλλα επίπεδα. Για παράδειγμα, υπήρχε μια πρόσφατη συνάντηση στο Κάιρο μεταξύ του επικεφαλή τη CIA του William Burns των Αιγυπτίων, του Πρωθυπουργού του Κατάρ, του Μοχάμεντ Αλθάνη και, Αιγυπτι... και Ισραηλινών και ουσιαστικά εδώ υπήρξε μια προσπάθεια για να, το θέμα της, για να λυθεί το θέμα της, Γάζας. Άρα υπάρχουν παράλληλες τέτοιες επαφές και συνομιλίες. Κορυφή αυτών των επαφών και της προσέγγισης μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου ήταν προφανώς αυτή η αυτή επίσκεψη του Ερντογάν στο Κάιρο, η συνάντηση των δύο ηγετών όπου εδώ ουσιαστικά αυτό το οποίο φαίνεται και πέρα από τις συμφωνίες που υπέγραψαν τις εμπορικές και εταιρικέ και την κοινή τους δράση για το θέμα της Χαμάς φαίνεται επίσης ότι υπάρχει τεράστιο, ε, τεράστια δυναμική που της μπρόχνει προφανώς η Τουρκία για, προσέξτε, για την διανομή των ενεργειακών πόρων της περιοχής με βάση την αρχή της ευθυδικίας. Τι είναι η αρχή της ευθυ... Είναι αυτά τα προδοτικά που μόνο οι δημοκράτε ξέρουν. Ε? Όπω κάνανε την προδοτική ε, διακήρυ... ε, οριοθέτηση οικονομικής ζώνης με του Αιγύπτιου και χάσαμε ε, 6% τη αό μα την πούλησαν στου Αιγυπτίου, την παρέδωσαν, λε του, 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 του και ήταν του διδήμου τη σκύλα και τη χάριβδη, του ελληνική πολιτική, του διδήμου δηλαδή, δένδια και Μητσοτάκη Έτσι λοιπόν αυτή, όχι δηλαδή η ίση γραμμή, δηλαδή 50-50, η, η αρχή τη μέση απόσταση. Υιοθετού, υιοθετείται από ό,τι φαίνεται η τουρκική θέση τη ευθυδικία ή αλλιώ τη αναλογικότητα, δηλαδή να το πάμε με ποσοστά, να το δούμε, να το ζυγίσουμε, να το παζαρέψουμε, να σε πιέσω να ενδώσει, να μου παραδώσει. Με την αρχή τη ευθυδικία, λοιπόν, αυτή είναι η λέξη κλειδί η οποία α, κυριαρχεί, με αυτή την προσέγγιση κινείται η Τουρκία και η Αίγυπτος σχετικά με διανομή των φυσικών πόρων τη περιοχή. Ε, διάβασα μια δήλωση ενό πρώην πρέσβη Αμερικανού του Έρικ Έντελμαν, ο οποίο είπε ότι ξεκάθαρα οι Τούρκοι θέλουν να εισβάλλουν σε αυτό το φόρουμ τη Ανατολική Μεσογείου, το φόρουμ του φυσικού αερίου το οποίο έχει δημιουργήσει η Αίγυπτο. Και θεωρούσε, λέει ο πρώην Αμερικανό πρέσβη, θεωρούσε η Τουρκία ότι θα μπορούσε δια τη βία να εισβάλλει με την ισχύ των κανονιοφόρων. Παρ' όλα αυτά δεν χρειάζεται όπω φαίνεται, διότι αφενό του άνοιξαν το δρόμο οι Έλληνε εφιάλτε, οι Έλληνε πολιτικοί, και αφετέρου οι Αιγύπτιοι με αυτή την προσέγγιση από τους Τούρκους και την παράλληλη εγκατάλειψη από την Ελλάδα θα τους ανοίξουν το δρόμο και μπορεί προφανώς η Αίγυπτος, μιας και είναι η ιδρύτρια χώρα αυτού του φόρουμ, να προσκαλέσει την Τουρκία και να τους ανοίξει το δρόμο δίχως την παραμικρή διαφωνία από κανέναν κανένα, κανένα κράτο του Ελληνισμού, οι μειοδότε τη Αθήνα τι να πούνε και στη Λευκοσία είναι υποταγμένοι στου μειοδότε τη Αθήνα. Δεν ξέρω ποιοι είναι χειρότεροι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν γίνεται αυτή η προσέγγιση. Παράλληλα, για να δούμε και μία άλλη κίνηση των Τούρκων ενδεικτική της κατάστασης και της, ε, το πόσο έχει ενισχυθεί πλήρωση η Τουρκία από την ανυπαρξία των, της ελλαδικής πολιτικής ηγεσία. Είχαμε τις, ε, τις συμφωνίε στην επίσκεψη Ράμα στην Άγκυρα και είδαμε εκεί τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν, θα σας αναφέρω. Βέβαια υπάρχει και στρατιωτική πτυχή. Καταρχάς παράλληλα είδαμε τις ναύτεξ και αντιναύτεξ που βγαίνουν από τους Τούρκους οι οποίες ουσιαστικά, κινήσει αποτυπώνουν τι πάγιε επεκτατικέ, υπεριαλιστικέ, πειρατικέ θέσει τη Τουρκία. Πήγανε στον κάλο των Αχρίστων, η διακήρυξη των Αθηνών και υποτίθεται η ελληνική φιλία. Εκεί που έπρεπε να πάνε και οι φάτσε, που κυβερνά τη χώρα μα, στον κάλο των Αχρίστων. Εκεί πήγαν όλα αυτά. Είδαμε ξανά το πραγματικό πρόσωπο τη Τουρκία με ναύτεξ οι οποίε ουσιαστικά διεκδικούν τα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι το. Στον απόϊχο αυτή τη διακήρυξη, είδαμε του Τούρκου να ενδυναμώνονται με ράμα και να εκδίδουν άπτεξ με τι οποίε μας δασμεύουν τα νησιά μα και δεν υπάρχουν. Και χαζογελάνε και χαριεντίζονται και ναγκαλίζονται να οι Έλληνε πολιτικοί. Και ψηφίζουν, γίνονται προξενήτρε. Και φαντάζονται δικαιώματα και τα μοιράζουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κυβερνούν με τι άδειε των αγγλοσαξιονικών αφεντικών του. Αυτό δυστυχώ είναι το δράμα που βιώνουμε. Ε, ναι. Είδαμε λοιπόν την επίσκεψη του Ράμα στην Άγκυρα. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Ερντογάν. Ξεκίνησαν το πρώτο ανώτοτο συμβούλιο συνεργασία Αλβανία. Έχουν λέει πολύ στενέ συνεργασίε. Δήλωσε ο Ερντογάν ότι στην Αλβανία λειτουργούν περισσότερε από 600 τουρκικέ επιχειρήσει που δίνουν θέσει εργασία σε 15.000 εργαζόμενου Αλβανού με επενδύσει συνολικά 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Φανταστείτε τι έσοδα έχουν οι Τούρκοι από τι 600 τουρκικέ επιχειρήσει, καθώ προφανώ έχει εγκαταλειφθεί η περιοχή αυτή, η χώρα αυτή στον τουρκικό επιχειρηματικό κλάδο γιατί προφανώς δεν πιέσαμε, δεν ζητήσαμε, δεν διεκδικήσαμε με τους μειοδότες κάτι μπακογιανέους, κάτι τους χειρότερους εκεί που πέρασαν ενισχύθηκαν οι φασιστικές δυνάμεις στη γειτονική Αλβανία Έχαμε τεράστια δύναμη και ισχύ να, να οδηγήσουμε το καθεστώς και σε εκδημοκρατισμό και στο να δεχθεί την, ε, την ε, επιβεβαίωση και την ε, είχαμε ψηφίσει την ΑΟΣ και η Ελλάδα και η Αλβανία. Τη διμερία, όπω που οριθετήσαμε δεν επικυρώθηκε ποτέ. Την κατήργησαν ουσιαστικά μέσω του ψευτοσυνταγματικού ψευτοδικαστηρίου του οι Αλβανοί. Οράμα. Το δεχθήκαμε αυτό. Με τι ενοχές τη Αθήνα έγιναν όλα αυτά. Και συνέχισε να είναι ένα φασιστικό μόρφωμα η Αλβανία. Θα μπορούσε να είχε. Ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε εξωτερική πολιτική και να σώναμε του Αλβανού από το πολιτευμά του. Ουσιαστικά δεν το κάναμε, διότι ε, θέλουν να εξάγουν αλβανομαφία οι Έλληνε πολιτικοί, να μην πω ότι την έχουν εξάγει κιόλα, και τη βλέπουμε και ανάμεσά μα και στι πλατείε και στι γειτονιέ μα. Προφανώ υπάρχει και το στρατιωτικό, στρατιωτικό σκέλο. Ούτω ή άλλω έχουν βάσει οι Τούρκοι στο Πασάλιμάν νότια τη Αυλώνα ναυτική βάση για να μα περικυκλώνουν. Επίση υπάρχει και η συμφωνία που έχουν υπογράψει, το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει οι Αλβανοί πριν από κάποιο διάστημα, 1,5 χρόνο νομίζω, για την αγορά Bayraktar, πάλι μια απανδρομένα από του Τούρκου. Και τώρα με τη νέα συνεργασία στρατιωτικού πλαισίου, ο Ερντογάν είπε ότι επιθυμούμε την ευάθυνση των σχέσεων στο στρατιωτικό τομέα και την αμυντική βιομηχανία. Μάλιστα. Οι δύο πλευρέ ζητούν ειδικά τα επιτελεία, τα γενικά επιτελεία, θέλουν να α, διευρυνθούν η παρουσία των τουρκικών δυνάμεων στην Αλβανία. Το ζητάει και το, γερμανικό, και το αλβανικό επιτελείο και το τουρκικό επιτελείο. Θέλουν παραπάνω ασκήσει κτλ. Και, τα λοιπά. και κάν, κάν, εξ, ε, έχουν προχωρήσει σε, ε, σε κοινέ ασκήσει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αλλά και διμερό ουσιαστικά ε, για να κινηθούν. Έχουν κάνει διάφορε προσωμιώσει, οι οποίε προσωμιώσει μπαίνει στο κέντρο κάποιο εχθρό μεταξύ, κοινό εχθρό μεταξύ Αλβανία και Τουρκία. Ποιο είναι ο κοινό εχθρό μεταξύ Τουρκία και Αλβανία, στον οποίο ε, υπάρχει σύμπτυξη δυνάμεων τουρκο-αλβανικών ε, και τουρκικών που ελιμενίζονται στον Αυλώνα. Ποιο είναι ο κοινό εχθρό που είναι ανάμεσα αυτών των δύο χωρών. Αυτέ οι προσωμιώσει δυστυχώ όχι απλά διεξάγουν οι Τούρκοι, οι Τουρκαλβανοί, αλλά τι νομιμοποιούμε εμεί, διότι ε, δεν τι καταγγέλουμε. Γίνονται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, τι ενισχύουμε, τι ξεπλένουμε, καθώ λέμε ότι έχουμε φιλικέ σχέσει με ένα φασιστικό καθεστώ το οποίο δολοφονεί του Έλληνε τη Βορείου Πύρου, κυριολεκτικά. Αναφέρομαι στον εθνομάρτηρα Κατσίφα, του διώκει καθημερινά, για παράδειγμα το Δήμαρχο Κιχημάρα, τον κύριο Μπελέρη και άλλου πολλού πολίτε, και ταυτόχρονα ξεπλένουμε και νομιμοποιούμε σαν εταίρο μα με διακήρυξη των Αθηνών τη φασιστική Τουρκία. Ε, υπάρχουν πέρα από την ε, αυτέ τι επικίνδυνε αμυντικέ σχέσει που, υπεγρά... που... που, έχουν οι δύο χώρε και υπέραψαν και τι επεκτείνουν, τι υπεξέτειναν τώρα από ό,τι φαίνεται. Ο Ερντογάν μα θύμισε ότι υπάρχουν και 2.000 μαθητέ που εκπαιδεύονται στην Αλβανία από τουρκικά ιδρύματα. Εκεί να δείτε πολιτιστικά πώ έχει επενδύσει η Τουρκία. Η Τουρκία, μια χώρα με ανήπακτο πολιτισμό, οι άνθρωποι πραγματικά είναι βάρβαροι και άνθρωποι των σπηλαίων, επενδύουν στον πολιτισμό και εμεί, επειδή έχουμε. Εμείς, η, η, πολιτική μα, το πολιτικό μα σύστημα, δείτε τη Βουλή, είναι κανίβαλη, είναι καρνίβαλη μάλλον, είναι και καρναβάλι και κανίβαλη. Είναι ακόμα πιο βάρβαροι και απολύτω από του Τουρκαλάδε. Το λέω και το εννοώ. Με αυτό το πολιτικό προσωπικό, του αγράμματου, του χάρβαρντο αγράμματου, του αμόρφωτου, τα τα, 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 ξύλα τα πελέκητα, που σκο, οι σκοταδιστέ που κυβερνούν. Δεν μπορούμε να εξάγουμε πολιτισμό και να επηρεάσουμε ούτε του γειτονέ μα. Όσο μάλλον παγκοσμίω, που θα έπρεπε ο Ελληνισμό να επηρεάζει πολιτιστικά παγκοσμίω, ούτε του γειτονέ μα δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Και δυστυχώ βλέπουμε του Τούρκου να διεξάγουν το δικό του παιχνίδι και να μαθαίνουν τουρκοϊστορία στου Αλβανού, σε δύο μαθητέ στην Αλβανία. Θα ενισχύσουμε τη σχέση μα στην άμυνα και την ασφάλεια, είπε ο, ο μαφιόδο Ράμα, θυμίζοντα ότι η Τουρκία αναγνώρισε άμεσα το Κόσοβο λίγα λεπτά μετά την απόφαση τη ανεξαρτησία του. Και ε, θυ, να σ θυμίσω ότι οι Τουρκαλβανοί τη ελληνική κυβέρνηση έχουν προχωρήσει σε de facto αναγνωριστή του Κοσόβου, που είναι άλλη μια προδοσία τη κυβέρνηση Νουδού. Και τόνισε και ο Ράμα επίση ότι το Πολυτεχνείο τη Κωνσταντινούπολη πρόκειται να αποκτήσει παράρτημα στα Τύρανα. Ένα ακόμα πολιτιστικό άνοιγμα εδώ τη του, ε, Τουρκία στην Αλβανία. Εδώ, φίλε και φίλοι, είναι σημαντικό το ζήτημα, διότι πάλι βλέπουμε την ισχύ τη Τουρκία στην πολιτιστική και την δική μα ανυπαρξία θα πω δύο πράγματα εδώ για να τα συνδέσω αν θέλετε με τις κινήσεις της Τουρκίας θα μιλήσω για το θέμα του οράματος το οποίο έχουν οι Τουρκοί όπως φαίνεται το πολιτιστικό είναι ανύπακτο στη δική μας περίπτωση εν αντιθέσει με αυτό θα έπρεπε η χώρα μας να έχει συγκεκριμένο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό όραμα και θα σας θυμίσω ότι έχω γράψει αυτό το βιβλίο το λεγόμενο κρυφό βιβλίο, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, δεν το έχουμε προωθήσει, Πε, πολύ μικροβλιαράκι είναι, σκέψεις και προτάσεις και ε, η ανάγκη για ένα σύγχρονο ελληνικό όραμα, στο οποίο εξηγώ πως η χώρα μας θα έπρεπε να έχει ένα σύγχρονο ελληνικό όραμα και θα μπορούσε, θα έπρεπε, αυτό το όραμα να είναι ε, να δούμε την Ελλάδα ως μια με μεγάλη δύναμη. Πραγματικά το λέω και το εννοώ, το αναλύω στο βιβλίο, ω μια νέα Μεγάλη δύναμη σε έναν τομέα ο οποίο μπορεί η χώρα μα να, να πρωτοστατήσει, όχι στρατιωτικό, οικονομικό κτλ. Αλλά θα μπορούσε, για παράδειγμα, η Ελλάδα να είναι μια μεγάλη δύναμη εκπαιδευτική ή πολιτιστική. Δείτε εδώ τι κάνει η Τουρκία, με ανύπαρκτο πολιτισμό. Οι άνθρωποι ξαναλέω: είναι ούνι. Μογγολιοτροκομόγκολα, με τα πολυτεχνία που ανοίγουν στα Τύρανα. Εμεί, ακόμα εδώ, έχουμε τι συντεχνίε και τι κολεγίε των καθηγητάδων, των σάπιων καθηγητάδων, που χαρσοπληρώνονται για να κάθονται στα θρανία με τα πόδια πάνω. Αυτό είναι αυτοί για του καθηγητέ τη χώρα, μας, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Αντίστοιχα, λοιπόν, βλέπετε την εξωστρέφεια τη ε, Τουρκία, βλέπετε το πώ επενδύουν σε μαθητέ άλλων χωρών κτλ. Με, ε, με τα μαθήματα που δίνουν και τα εδρήματα τα οποία εδρείονται. Η Ελλάδα θα πρέπει να πρωταγωνιστεί σε αυτό. Θα πρέπει να είμαστε η βασική. Δύναμη εκπαιδευτική και πολιτισμού παγκοσμίω του δυτικού κόσμου. Και όχι τώρα οι Ολλανδοί που δεν έχουν τίποτα, ή ξέρω εγώ, ποιοι άλλοι είναι, οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί. Θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι στην κορυφή και δεν είναι λόγω του πειρατικού πολιτικού προσωπικού το οποίο έχει καταλάβει σφετεριστικό το τρόπο την εξουσία με τι θηριωδίε τη Χούντα, των πραξικοπηματιών, του Δοτού Καραμαλή που ήρθε κατά εντολή των Αμερικανών η χρήσιμη ο χρήσιμο σπιούνο των Αμερικανών κυβέρνησε με το σπιούνικο σύνταγμα με το οποίο μα κρατάνε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Τη χώρα μα δηλαδή ταπεινωμένη. Και δίχω εθνικό όραμα. Αν θέλετε επίση να σα πω ένα ακόμα εθνικό όραμα, το αναφέρω στο βιβλίο, είναι η ανθρωπιστική διάσταση. Η χώρα μα λόγω τη εγκύτητα του ελληνισμού Ελλάδα-Κύπρου με τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα που είναι η Γάζα, θα έπρεπε να είναι Κομμάτι τη συζήτηση. Θα έπρεπε να έχουμε καταστεί ανθρωπιστικό κέντρο. Όποιο θέλει να προσφέρει βοήθεια κτλ. στην Γάζα, θα έπρεπε να διέρχεται μέσω από τα λιμάνια του Ελληνισμού, Πειραιάς και Λάρνακα για παράδειγμα. Θα έπρεπε εμεί να, ε, να συντονίζουμε αυτή τη, τη δυτική βοήθεια προ τη Γάζα, λόγω τη εγκοιότητά μα. Και έτσι, αν το κάναμε αυτό και ήμασταν ανθρωπιστική δύναμη, θα ήμασταν και καλεσμένοι σε όλα τα συμβούλια, τα συναντήσει, τα φόρουμ, τι διασκέψει που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Στο κομμάτι του ανθρωπιστικού. Δηλαδή, πολιτικά θα ήταν η Αμερική, η Αίγυπτο, το Κατάρ κτλ. Θα ήταν και η Ελλάδα όμω, ο Ελληνισμό, λόγω τη ανθρωπιστική διάσταση. Δηλαδή, θα είχαμε μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική με ουσιαστικά ωφέλη πολιτικο-διπλωματικά, τα οποία δεν τα έχουμε τώρα λόγω του εγκληματικού και πειρατικού πολιτικού προσωπικού, το οποίο πρέπει να εξεγερθούμε για να απαλλαγούμε. Αυτή η διάσταση λοιπόν, με το ένα παράδειγμα το αλβανικό και το άλλο το. Αραβικό α το πούμε έτσι, μια και μιλήσαμε για την Αίγυπτο, μα θυμίζει την ανυπαρξία εθνικού οράματο επειδή έχουμε ανύπακτο πολιτικό σύστημα. Ανύπακτο σύνταγμα, ανύπακτος νόμου. Όλα αυτά πρέπει να τα πολεμήσουμε, φίλε και φίλοι. Τώρα να βάλουμε και το κερασάκι στην τούρτα. Διότι αυτά, επειδή ανέφερα και τη Λάρνακα, επειδή βλέπουμε το πόσο. Ε, τον πάτο τον οποίο έχει φτάσει και έχει πιάσει το πολιτικό σύστημα. Είχαμε μια επονίδηση, μια ντροπιαστική δήλωση ενό ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με τον Ελληνισμό είναι Κύπριο, είναι εδώ, τον έχουν βάλει αντικαταστάτη του το άλλο του, του Βαρβιτσιώτη στην, στο Ναυτιλία. Ποιο ξέρει τι ασυνδοσίε κάνουν. Όσοι έχουν περάσει από το ασυνδοσία, ξέρετε, είναι τρελό πάρτι. Ποιο ξέρει τι ασυνδοσίε τον βάλα να κάνουν. Ο άνθρωπο Ανάν, το Ανάν το στήριξαν ο Παπανδρέου τότε από το Πασόκ, η Μπακογιάννη από την Νέα Δημοκρατία. Το στρίξαν και κάποιοι δωτοί άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο κύριο Τηλιανίδη. Το, το Ανάν είναι η προδοσία. Το Ανάν είναι η ΔΔΟ, η οποία κυβερνάει σε Λευκοσία και Αθήνα, την ΔΔΟ τη την προδοσία την έχουν κάνει σημαία του στα κοινοβούλια. Γι' αυτό λέω ότι τα κοινοβούλια είναι χθέ του λαού. Τα κοινοβούλια είναι ε, ο, ο αντίπαλο του έθνου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο Μητσοτάκη, που είναι ο ορισμό αυτή τη πολιτική, ξέρετε, του ενδοτισμού, επέλεξε έναν άνθρωπο, τον έκανε υποτίθεται και υπουργό απόδημων, πρόσωπο του απόδημου ελληνισμού. Καμία σχέση δεν έχει. Όσο σχέση έχει με τον ελληνισμό Μητσοτάκη, τόσο έχει σχέση και με τον ελληνισμό Ο Στιλιανίδη. Καμία σχέση με τον ελληνισμό. Και τι είπα ανεκδίκτο. Μάλλον βάλω να τα οι ίδιοι. Εάν κάποιοι υπονοούν άλλου τύπου μάχε, όπω τι μάχε που έδωσε η Χούντα και χάθηκε η μισή Κύπρο, εγώ ναι, είμαι εναντίον. Γιατί μεγάλωσα στην πράσινη γραμμή και ξέρω τι σημαίνει οι μάχε να δίνονται απλώ και μόνο ω μάχε fake. Γιατί ο ελληνισμό δεν έχει άλλα περιθώρια στην Κύπρο. Η μισή Κύπρος είναι ήδη τουρκική. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε δήλωση που είπε, ακούστε τουρκοπατημένο μυαλό. Έχουν δώσει πραγματικά τα όπλα, έχουν δώσει και τα μυαλά, έχουν δώσει και τη συνείδησή του, την ταυτότητά του, την ψυχή του έχουν δώσει στου Τούρκου. Η μισή λέει Κύπρο είναι τουρκική. Και πραγματικά κάπου το διάβασα στο φιλελεύθερο νομίζω τη Κυπριακή Δημοκρατία, ότι για να το πει αυτό πρέπει να το έχει ενστερνιστεί. Δηλαδή για να πει. Να... Δεν είναι, δηλαδή, είπε η Κωνσταντοπούλου, που ψήφισε και έγινε και αυτή η προξενήτρα, ε, είπε, το είπε, λέει, ρήμην του λόγου, δεν και εγώ τι εννοούσε, έσπευσε αυτό να το δικαιολογήσει με εισαγωγικά, λέει, το τουρκική. Καμία σχέση. Αυτά είναι αθλειότητε και ε, κάποιοι καλύπτουν την αθλειότητα, γιατί μάλλον και αυτοί τη στηρίζουν την αθλειότητα. Δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο, ε, αν, ε, αν, δεν βγαίνει από μέσα σου ή να το ξεστομίσει αυτό, το έχει αποδεχθεί ω γεγονό και έτσι μόνο μπορεί να το λε. Το διαβάζει το φιλελεύθερο. Δεν μπορεί να την πει αυτή τη φράση υπό οποιαδήποτε συνθήκη, σε όσα εισαγωγικά και να την βάλει, πρέπει να έχει αποδεχθεί την ήττα, να είσαι δηλαδή γρεκύλο, νενέκο. Αυτή είναι η ελληνική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο και όσοι στηρίζουν τον Στυλιανίδη και όσοι τον ξεπλένουν. Και μα απέδειξε το πόσο επονίδιστο είναι. Και το πόσο επονίδιστο είναι αυτή η κυβέρνηση. Ή το άλλο που είπε ότι γίνανε λέει fake. Μάχε Πού γίνεται fake η το 63 στην στη, στη Τουρκανταρσία, το 74 ελδικάρι που θυσιάστηκαν και αν πάτε στον τύπο τη Μακεδονίτη, σα δακρύζει και κλε. Ποιο είναι fake, fake είσαι εσύ και όλου εκεί, fake, fake, fake πολιτικό είσαι, fake υπουργό, fake Έλληνα, fake κοινοβούλιο, fake νόμοι, fake σύνταγμα, fake δημοκρατία. Είστε λόγω, εσύ είστε fake. Η ύπαρξή σα είναι fake. Το ότι σα αποδεχόμαστε είναι μια τραγική κατάσταση για να μην το ξεχάσω αυτή είναι δυστυχώ η πραγματικότητα να σας διαβάσω λίγο κλείνοντα uh, τις συμφωνίες που υπέγραψαν με τις ευλογίες των fake πολιτικών τύπου στη Δένδια δεν για και Μητσοτάκη δεν ξέρω ποιος είναι χειρότερος ο πάτος του πάτου απόπατε ο πάτε τις συμφωνίες που υπέγραψαν Ράμα και Ερντογάν Συμφωνία λέει μνημόνιο συνεργασία τουρισμού περιβάλλοντο. οι, οι Αλβανοί και οι Τούρκοι. Το δεύτερο, συμφωνία πάλι τουρισμού και περιβάλλοντος μεταξύ των Υπουργείων Δασών και Αγροτικής, και, ναι, και αγροτικής Παραγωγής. Τρίτη συμφωνία σχετικά με, το, με, τα, με, τα, τύρανα και με, το, με προγράμματα εκπαίδευσης και τα λοιπά την υποστήριξη προσφέρει ουσιαστικά η Τουρκία την εκπαιδευτική και πολιτιστική βοήθεια προσφέρει η Τουρκία στην Αλβανία. Τέταρτη συνεργασία, το μνημόνιο συνεργασία σχετικά με τα μέσα επικοινωνία κτλ. και ιστοσελίδων για να μπορούν δηλαδή να έχουν πάτημα οι Τούρκοι που έχουν εξωστρεφεί μέσα. Η Ελλάδα δεν έχει διεθνή μέσα κρατικά. Η Τουρκία έχει το TRT που είναι παντού. Είναι μέχρι και στην Αφρική πλέον, μέχρι και στα Σουαχίλια εκπέμπουν οι Τούρκοι και εμεί ακόμα δεχόμαστε την προπαγάνδα του Πατακούλη, ιστορική κατανάλωση. πέμπτη συνεργασία, πρωτόκολλο λέει η ραδιοτηλεπτική ραδιοτελεπτική συνεργασία Τουρκία-Αλβανία. Και το τελευταίο κομμάτι, η στρατιωτική συνεργασία. Αυτά τα σενάρια να μα εξαφανίσουν στο επίκεντρο η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία με του εγχώριου εφιάλτε να του ανοίγουν την πόρτα. Βλέπε στη Λιανίδη, βλέπε του λοιπού, το λοιπό πολιτικό οχετό που μα επιβουλεύεται. Αυτή δυστυχώ είναι η κατάσταση, φίλε και φίλοι, θα ξαναλέω, Βλέπετε ότι όχι απλά ενισχύονται οι Τουρκαλβανοί με τι συμφωνίες συμφωνίε του Πατακούλη, αλλά και με τι επιλογέ του Πατακούλη, με τι ίδιε τι κινήσει, τι λέξει, τι διπλωματικέ, τι δηλώσει των υπουργών του και του ίδιου. Άρα, ξαναλέω, ο εχθρό είναι, τον πιλ... είναι εντό των πυλών, ο εχθρό είναι το πολιτικό σύστημα, ο εχθρό είναι η Republic, ο κοινοβουλευτισμό, η ολιγαρχία. Να απαλλαγούμε από δάφτου, από το συρφετό, να μεταβούμε σε πολίτευμα δημοκρατία. Αυτό είναι ο αγώνα, και φίλοι. Νομίζω ότι μπορούμε να να, 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 ενωθούμε και μαζί σας συναγωνιστές να κινηθούμε συντεταγμένα για την αλλαγή του πολιτεύματο και τη μετάβαση σε δημοκρατία. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Η μισή και πλέον δεν έχετε εγγραφεί. Σαν σας το ζητώ, αν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε το κανάλι, είναι πάρα πολύ απλό, με ελάχιστο κόστος από εσά να πατήσετε την εγγραφή. Αυτό μας δυναμώνει, δυναμώνει τον αλγόριθμο. Αυτό που θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο τον αλγόριθμο είναι να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο σε γνωστού φίλου σε Ελλάδα, Κύπρο, στο εξωτερικό, με ένα email μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Νέε επιθέσει, κυβερνοεπιθέσει, αυτή, αυτή τη φορά πάλι στι Βρυξέλλε. Ξαρνάει ακόμη μια φορά στου ευρωβουλευτέ σε συνέχεια των θηριωδιών τη μαφία που λέγεται Μιτσοτακέικο και Νέα Δημοκρατία, νέε επιθέσει λέει βρήκανε σε μέλη των βουλευτών και πλέον η Ευρωπαϊκή Βουλή, το Ευρωκοινοβούλιο, ζητάει από όλου του βουλευτέ, του ευρωβουλευτέ, να δώσουν τα κινητά του για να ελεγχθούν για θέματα ύποπτου παράνομου λογισμικού, spyware τα λεγόμενα, ιδίω λέει μέλη τα οποία συμμετείχαν στην υποεπιτροπή της Ευρωβουλής σε θέματα άμυνα και ασφαλεία. Εκεί βρήκανε το πρόβλημα. Τώρα ζητάνε από όλου να του ελέγξουν. Εδώ εντάσσεται, λέει αυτό, στα παράνομα προγράμματα που έχουν ε, διανεμηθεί και κυκλοφορήσει, μεταξύ των οποίων ήταν το Πίγασου, με το οποίο στοχοποίησαν καταλανού βουλευτέ, και το Predator, προφανώ, με το οποίο η οικογένεια Μητσοτάκη και το Υπουργικό Συμβούλιο τη Νουδού στοχοποίησε Έλληνε πολιτικού δημοσιογράφους και το ελληνικό κοινό ιδίω κατά την πανδημία. Μα παρακολουθούσε και μα κατέγραφε για να μα ελέγχει και να μα κρατάει. Και όχι μόνο, φιγούρε συγκεκριμένε προσωπικότητε τη ΟΝΕΔ, Νουδού κτλ. του στενού προσωπικού κύκλου του Πρωθυπουργού. Το πούλησαν αυτό το λογισμικό, το Predator, το εξήγαγαν και σε άλλε χώρε και σε άλλε δυνάμει, μπορεί και σε τρομοκρατικέ οργανώσει. Μπορεί η χώρα μα, το Μητσουτακή, η Νουδού, το εγκληματικό μόρφωμα, να πούλησε το Predator. Δεν, έχουμε, να μάθουμε την αλήθεια. Το πουλήσανε σίγουρα. Κάποιοι χάσαν τη δουλειά του και υποτίθεται παρετήθηκαν για προσωπικού λόγου τη νεολαία πολιτική γραμματεία κτλ. του Συνοδού επειδή το πούλησαν. Το το πούλησαν και στι τρομοκρατικέ οργανώσει. Και τώρα έρχεται και χτυπάει πάλι αυτό το πρόβλημα την Ευρωβουλή. Γιατί δεν, κινη... δεν πιάνετε, το pullover να πάτε στη φάτσα του Πρωθυπουργού, την πουγελόφατσα του Πρωθυπουργού του Έλληνα, να δούμε πραγματικά πού το εξήγαγε, για να τελειώσουμε μια και καλή και κάποιοι άνθρωποι να υπηρετήσουν πίσω από τι μπάρε που πουλούν τέτοια παράνομα προγράμματα ε, ιούς και λογισμικά μέχρι μπορεί και σε ξένα καθεστώτα αντίπαλα τη Δύση, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του ΝΑΤΟ κτλ. Μπορεί και στι τρομοκρατικέ οργανώσει. Μήπω εδώ υπάρχει τεράστια φωτιά και βλέπουμε τον καπνό τη.